Λοιπόν, έχουμε το πρώτο τμήμα των φυσικών αριθμών 1, 2, 3 μέχρι 9. Μετάθεση αυτού του συνόλου του 1, 2, 3 μέχρι 9 είναι κάθε συνάρτηση θήτα από το τάφνι στο τάφνι 1 προς 1 και επί. Πάτε λίγο και πάνω. Προκειμένου κάπως να διαχειριστούμε τις ορίζουσες με περισσότερες γραμμές και στήλες, πρέπει να πούμε δύο λόγια για τις μεταθέσεις. Δυστυχώς δεν θα τα πούμε όλα τώρα. Ελπίζω να βρούμε χρόνο να κάνω και αποδείξεις μέχρι το τέλος. Λοιπόν, η μετάθεση είναι μια ένα προς ένα και ένα ανακάτεμα του συνόλου, ένα, δύο, τρία. Δεν χάνεται τίποτα, ένα προς ένα και υπάρχουν μη παραγοντικών μεταθέσεις. Αυτό είναι εύκολο να τα αποδείξει κανείς, διότι αφού θέλει από το 1, 2, 3 ή στο σύνολο, στον εαυτό του, να φτιάξει μια συνάρτηση 1 προς 1, και επί δηλαδή, το 1 έχει μη επιλογές να πάει στον εαυτό του. Το 2, αφού έχουμε επιλέξει το 1 που θα πάει, δεν μπορεί να ξαναπάει, γιατί θα ήταν 1 προς 1. Μη πλην 1 επιλογές, μη πλην 2 κτλ. Υπάρχουν, λοιπόν, επίσης, κάθε μετάθεση μπορούμε να την συμβολήσουμε κάπως παράδοξα, επειδή είναι πεπερασμένο το σύνολο. Ένα, ετούτη να είναι η θήτα, έτσι η μετάθεση. Το ένα να απεικονίζεται στο θήτα του ένα. Το θήτα του ένα είναι ένας από τους αριθμούς, ένα, δύο, τρία κτλ. Το δύο απεικονίζεται στο θήτα του δύο. Και ούτω καθεξής, το νι στο θήτα του νι. Κάπως έτσι πιο εμφαντικά δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, το 1 στο 2, το 2 στο 5, το 3 στο 4, 4, 5. Πέστε λοιπόν ότι είχαμε μια μετάθεση 5 συμβόλων, 1 και τι άλλο δεν είναι, 1 και 3. 1, 2, 3, 4. Αυτή είναι μια μετάθεση. Το σύνολο των μεταθέσεων του 1, 2, 3 είναι το συμβολίζουμε του χρόνου στην άλγεβρα που θα το μελετήσετε πιο καλά αυτό το σύνολο των μεταθέσεων. Έχει μια δομή, μια οργάνωση. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει το εξής. Μία μετάθεση της μορφής κοιτάξτε, παίρνει 1, 2, 3, μη και πηγαίνει. Το 1 στο 1, το 2 στο 2. Όλα πηγαίνουν στον εαυτό τους, εκτός από το K που πηγαίνει στο λάμδα και το λάμδα πηγαίνει στο K. Αυτή η μετάθεση αφήνει όλα τα σύμβολα σταθερά, αναλύωτα, και εναλλάσσει μόνο το K με το λάμδα. Το 5 με το 6, το 5 με το 7.
Μια μετάθεση αυτής της μορφής ονομάζεται αντιμετάθεση. Αν το πρόσεξες λίγο με τις ορίζουσες, εμφανίζονται οι μεταθέσεις στις τρεις γραμμές. Καλά, όταν είχαμε πίνακες 2 επί 2, το βρήκαμε αμέσως πόσο είναι οι ορίζουσες. Άλλωστε είχαμε τρεις γραμμές. Το 1, 2, 3. Και εκεί εμφανιζόντασαν... Να δεις. Που αλλάζουν το 0, 0, 1, τις γραμμές για να βγει το 1, 2, 3. Ναι, τα αλλάζαμε τις γραμμές εκεί. Θα δεις τώρα που εμφανίζεται αμέσως. Δεν το ψάχνουμε. Ονομάζεται αντιμετάθεση. Αντιμετάθεση. Ασφαλώς το περιμένετε. Αυτή η λέξη αντιμετάθεση δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μια αντιμετάθεση εσάς όλων είναι να μείνουν όλοι στην ίδια θέση, εκτός από τις δυο κουπελιές που παίζουν εκεί πέρα, να αλλάξουν θέση. Αυτή είναι μια αντιμετάθεση. Πώς? Γιατί? Μόνο αν αλλάξετε εσείς η θέση, είναι μια αντιμετάθεση του συνόλου των μαθητών εδώ πέρα. Το ενδιαφέρον είναι το εξής. Αυτό συνήθως το συμβολίζουμε και ως εξής. Κάπα λάμδα. Για χάρη συντομίας, όταν δούμε ότι η αντιμετάθεση είναι η κάπα λάμδα, αυτό το διαβάζουμε. Το κάπα απεικονίζεται στο λάμδα, το λάμδα στο κάπα και ό,τι δεν εμφανίζεται μένει σταθερό. Δηλαδή αυτή την αντιμετάθεση, το κάπα να απεικονίζεται στο λάμδα, το λάμδα στο κάπα και όλα τα άλλα να μένουν σταθερά, τη συμβολίζουμε και έτσι. Ισχύει το εξής, ένα θεώρημα. Κάθε μετάθεση είναι σύνθεση αντιμεταθέσεων. Φιλολογικά λέγοντας είναι ότι, σας το είχα πει και την άλλη φορά, πέστε ότι όσες θέσεις υπάρχουν εδώ πέρα, όσα καθίσματα είναι και τόσοι φοιτητές. Βγαίνουν στο διάλειμμα, ανακατεύουν και ξανάρχονται ξανά. Πρόκειται για μια μετάθεση, σαν να είχαμε μια μετάθεση των φοιτητών. Αυτή η μετάθεση μπορεί να παραχθεί από αντιμεταθέσεις. Δηλαδή, τι εννοώ εδώ. Δηλαδή, αν θήτα μια οποιαδήποτε μετάθεση, τότε θήτα ίσον K1 λάμδα 1, K2 λάμδα 2, σύνθεση αντιμεταθέσεων. K2 λάμδα 2. Σαν τους διανυσματικούς χώρους θα λέγαμε, ας πούμε, ότι οι αντιμεταθέσεις παράγουν το σύνολο των μεταθέσεων. Μόνο εναλλαγές ανά 2. Φτιάχνουμε οποιαδήποτε μετάθεση. Η μετάθεση είναι πολλών. Πες ότι έχουμε κάμια εκατοστή στοιχεία. Η μετάθεση είναι δύο στοιχεία. Δηλαδή, λέω ότι πες ότι είναι 100 φοιτητές. Βγαίνουν και ξανάρχονται. Είναι μια μετάθεση. Έχουν ανακατευθεί. Αυτή η μετάθεση θα μπορούσε να επιτευχθεί ως εξής. Όλοι να μένουν στις θέσεις τους εκτός από 2. Αλλάζουν. Μετά. Όλοι να μένουν στις θέσεις τους, αλλάζουν άλλοι 2. Άλλοι 2, άλλοι 2. Μόνο ένα 2 δηλαδή να γίνεται. Αυτό είναι ένα θεώρημα. Ελπίζω να σας το αποδείξω, αλλά απόδειξη προσεχώς θα γράψουμε. Πώς είναι το σινεμά, έτσι. Το άλλο θεώρημα.
κάθε μετάθεση είναι σύνθεση. Είτε πάντα αρτίου πλήθους. Αρτίου πλήθους. Αντιμεταθέσεων. Είτε πάντα περί του. Τι εννοώ με αυτό, ότι έχεις μία μετάθεση. Σύμφωνα με το θεώρημα το πρώτο, η μετάθεση αυτή γράφεται σύνθεση ως σύνθεση αντιμεταθέσεων. Ναι, αλλά αύριο εσύ τη γράφεις ως σύνθεση άλλων αντιμεταθέσεων. Το μόνο που μένει το ίδιο είναι ότι ή θα είναι άρτιο το πλήθος όλων, όσες φορές και να τη γράψεις, ή θα είναι πάντα περί του. Και αυτή η απόδειξη προσεχώς. Αν έχεις μια μετάθεση και τη γράψεις σαν σύνθεση πέντε αντιμεταθέσεων, την επόμενη φορά που θα τη γράψεις, μπορεί να τη γράψεις αλλιώς. Αλλά αν τη γράψεις ή 7, ή 9, ή 3 αντιμεταθέσεις, αποκλείεται να τη γράψεις με άρτιο πλήθος. Αυτό σου λέω. Ή θα είναι πάντα άρτιο ή πάντα περιττό. Επομένως, αυτό μας δίνει το δικαίωμα να μιλήσουμε ότι έχουμε άρτιες μεταθέσεις και περιττές μεταθέσεις. Και σημείο μιας μετάθεσης είναι συν ένα αν γράφεται ως σύνθεση αρτίου πλήθους αντιμεταθέσεων πλην ένα αν γράφεται ως σύνθεση περιττού πλήθους. Αντιμεταθέσεων. Αυτό είναι το σημείο. Επίσης, πλήθος αρτίων μεταθέσεων ίσον μη παραγωγικών δεύτερα και πλήθος περιττών ίσον μη παραγωγικών δεύτερα. Όλα αυτά προς το τέλος του εξαμήνου θα τα αποδείξουμε. Να τα επαναλάβω λοιπόν, έχουμε τις μεταθέσεις. 1, 2, 3 μέχρι νι. Είναι νι παραγωγικών το πλήθος. Κάθε μετάθεση γράφεται ως σύνθεση αντιμεταθέσεων. Αλλά αν γραφτεί μια φορά σαν σύνθεση αρτίου πλήθους, όλες τις φορές σαν σύνθεση αρτίου πλήθους θα το γράφουμε. Δεν είναι μοναδικός ο τρόπος γραφής, αλλά εκείνο που μένει σταθερό αναλύωτο είναι το πλήθος των αντιμεταθέσεων. Γι' αυτό δικαιούμαστε να πούμε ότι έχουμε μια μετάθεση άρτια, αν γράφεται ως άρτιο πλήθος, περιττή αν γράφεται ως περιττό πλήθος. Θα δούμε ένα παράδειγμα. Και επίσης το ενδιαφέρον είναι ότι οι μισές αυτής είναι παραγωγικών. Είναι άρτιες και οι άλλες μισές περιττές. Ας δούμε το σύνο παράδειγμα. Οι μεταθέσεις των τριών συμβόλων, 1, 2, 3. Ποιες είναι αυτές? Είναι 6 το πλήθος. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 1, 2, 3. 2, 1, 3. Ένα, δύο, τρία,
Ποια δεν πήραμε. 2, 2, 1. 1, 2, 3. Αυτές είναι οι 6 μεταθέσεις των τριών συμβόλων 1, 2, 3. Αυτή πάει το 1 στο 1, το 2 στο 2, το 3 στο 3. Είναι η ταυτοτική. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε ότι είναι άρτια. Δεν αλλάζει τίποτα. Έχει 0 αντιμεταθέσεις. Είναι άρτια λοιπόν. Αυτή τώρα τι έχει. Το 1 το σταθεροποιεί και αυτό που αλλάζει είναι το 2 με το 3. Έχει μια αντιμετάθεση. Δηλαδή είναι η αντιμετάθεση 2-3. Άρα είναι περιττή. Αυτή σταθεροποιεί το 3 και αλλάζει το 1 με το 2. Και αυτή περιττή. Αυτή σταθεροποιεί το 2 και αλλάζει το 1 με το 3. Και αυτή περιττή. Αυτή τώρα δεν σταθεροποιεί τίποτα το 1, 2, 3. Σας λέω ότι γράφεται για να κάνουμε τις πράξεις, τη σύνθεση εδώ. Εδώ είναι η σύνθεση. Η σύνθεση λέει το ένα μέσω της πρώτης αντιμετάθεσης απεικονίζεται στο 3. Βάλα λάθος. Εδώ 1-2, εδώ 1-3. Λοιπόν, μέσω της πρώτης, το 1 απεικονίζεται στο 2. Το 2 δεν εμφανίζεται εδώ πέρα, άρα το 1 πάει στο 2. Το 2 πού απεικονίζεται. Το 2 απεικονίζεται στο 1. Ναι, αλλά το 1 επιδρά πάλι, είναι η σύνδεση. Πάει στο 3. Και το 3 δεν εμφανίζεται εδώ πουθενά, άρα επιδρά αυτή και πάει στο 1. Βλέπετε ότι οι πληροφορίες που μας δίνει αυτή η σύνθεση των δύο αντιμεταθέσεων είναι αυτές οι πληροφορίες. Άρα αυτή είναι άρτια και επομένως έχει σύμβολο. Μήπως και αυτή είναι άρτια. Θα τα κάνουμε πιο αναλυτικά. Δεν θα κάνει το μάθημα, το τελευταίο. Ποιο? Αυτό που κάναμε το δίπλα. Ετούτο ισχυρίζομαι ότι είναι σύνθεση δύο αντιμεταθέσεων που είναι οι εξές. Αυτό πώς το βρίσκουμε τώρα. Υπάρχει ένας τρόπος. Θα σας κάνω αναλυτικά προσεχώς. 1-3-2-3. Έχω τη γνώμη ότι είναι 1-3-1-2. Πώς βρίσκουμε αυτή τη διάσπαση, έτσι. Λοιπόν, για να ελέγξουμε τι λέει αυτή η σύνδεση. Αυτή η σύνδεση λέει το 1, αυτή είναι σαν συνάρτηση πάλι. Το 1 απεικονίζεται στο 3 από εδώ. Το 3 δεν εμφανίζεται εδώ πέρα, άρα το 1 πάει τελικά στο 3. Γιατί δεν κάνω το 1 απεικονίζεται στο 2. Γιατί η σύνθεση, εδώ δεν είναι F, G. F, σύνθεση G του Χ, δεν λέμε. Άρα, F σύνθεση G του 1. Το G είναι η αντιμετάθεση 1-3. Η F είναι η αντιμετάθεση 1-2. Σύνθεση. Του 1, ποια είναι. Το 1 πάει στο 3. Το 3 εδώ πέρα δεν επιδρά καθόλου, τα αφήνει σταθερό. Άρα το 1 τελικά πάει στο 3. Αυτό λέω. Το 2, αν είχαμε 2 εδώ πέρα, το 2 δεν επιδρά καθόλου η πρώτη αντιμετάθεση, άρα το 2 πάει στο 1. Στο 1. Το 3, αν είχαμε το 3, το 3 θα ήταν. Το 3 πάει στο 1, αλλά το 1 εδώ πέρα πάει στο 2, άρα το 3 πάει στο 2. Θα κάνουμε και υπολογισμούς και αναλυτικά.
Επομένως έχουμε τρεις άρτιες και τρεις περί τέσσερα. Επομένως, να συνοψίσουμε. Παίρνοντας τις μεταθέσεις, έχουμε νη παραγωγικών του πλήθους. Οι μισές είναι άρτιες και έχουν σημείο συν 1 και οι άλλες μισές είναι περιττές και έχουν σημείο πλην 1. Ξαναρχόμαστε στις ορίζουσες. Ορίζουσα ενός πίνακα νη επί νη. Α1-1, Α1-2, Α1-νη. Α2-1, Α2-νη. Α1-1, Α2-νη. Ποια είναι η διαδικασία? Φαντάζομαι ότι φάνηκε τώρα η διαδικασία υπολογισμού της ορίζουσας με βάση τις ιδιότητες και τις απαιτήσεις αυτές. Γράφουμε την πρώτη γραμμή ως γραμμικό συνδυασμό γραμμών. Ποιων γραμμών? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Έχουμε νη γραμμές αυτού του τύπου. Κάθε γραμμή έχει νη θέσεις. Όλα τα άλλα είναι 0, εκτός από ένα σημείο που είναι ο άσος. Γράφουμε την πρώτη γραμμή ως γραμμικό συνδυασμό α1-1 επί αυτό, συν α1-2 επί αυτό κτλ. Τη δεύτερη γραμμή πάλι ως γραμμικό συνδυασμό. Την τρίτη γραμμή πάλι ως γραμμικό συνδυασμό και το καλύξες. Και κατά τον υπολογισμό της ορίζουσας, έχουμε νη εις την νη προσθετέως. Τεράστιο νούμερο. Αν, δηλαδή, θα είναι ουσιαστικά, ποια είναι αυτή, να πάρουμε ένα οποιοδήποτε συντελεστή από την πρώτη γραμμή, μετά να το δηλαδή θα είναι της μορφής α1i επί α2j επί ένα άλλο, επί ένα άλλο και ούτω καθεξής επί α νη κάπα και αυτό θα συνοδευτεί επί την ορίζουσα ενός πίνακα που θα έχει μια γραμμή σαν αυτή, μόνο που ο άσος εδώ πέρα θα βρίσκεται στην άλλη θέση. Η δεύτερη γραμμή σαν αυτή που ο άσος θα βρίσκεται στην J θέση και ούτω καθεξής. Εντάξει, εάν τώρα το I συμπίπτει με το J θα είναι 0 από χέρι αυτή η γραμμή, η ορίζουσα. Οπότε θα φύγει, δεν θα είναι ουσιαστικά νη επί νη προσθετέη, αλλά θα είναι τόση προσθετέη που δεν θα είναι κατά ανάγκη 0 αυτή η ορίζουσα. Και δεν θα είναι κατά ανάγκη 0, διότι θα έχουμε όλες αυτές τις γραμμές, αλλά ταυτόχρονα οι άσοι δεν θα βρίσκονται ποτέ στην ίδια στήλη. Άρα, θα έχουμε προσθετέως της μορφής α1 επί κάτι, α2 επί κάτι άλλο, α3, α2 επί κάτι άλλο, που όλα αυτά τα κάτι άλλο θα είναι διαφορετικά μεταξύ τους ανά 2, νη το πλήθος, μέσα από το σύνολο 1, 2, 3 μέχρι νη. Άρα θα πρόκειται για μια μετάθεση. Δηλαδή εδώ θα είναι ένα θήτα του 1, δεν ξέρουμε ποιο είναι, αλλά θα είναι ένα σύμβολο. Θήτα του 2 μέχρι να πάμε νη θήτα του νη. Έτσι θα είναι η προσθετέη. Θέλει να ρωτήσει κανείς κάτι? Αυτό θα συνοδευτεί επίσης και από την ορίζουσα ενός πίνακα που θα έχει αυτές τις γραμμές στην αντίστοιχη θέση, που θα δηλώνει η μετάθεση. Επίσης, εφόσον έχουμε νη παραγωγικών το πλήθος, νη παραγωγικών από τα νη στην νη είναι, ενδέχεται να είναι διάφορο του μηδενός. Άρα η ορίζουσα ενός πίνακα νη επί νη θα έχει νη παραγωγικών προσθετέως. Ένα το πρώτο. Δεν θα έχει νη στην νη. Το νη στην νη είναι τεράστιος αριθμός. Κάθε προσθετέως θα είναι αυτής της μορφής που θα συνοδεύεται και από την ορίζουσα ενός πίνακα, που θα έχει εκεί τις γραμμές
που θα δηλώνει η μετάθεση θ1, θ2, θ1. Ναι, αλλά μπορούμε, αφού θα είναι έτσι οι γραμμές, να κάνουμε αντιμεταθέσεις. Κάθε μετάθεση είναι γινόμενο, είναι σύνθεση αντιμεταθέσεων. Να κάνουμε έτσι τις αντιμεταθέσεις των γραμμών αυτών, ώστε να καταλήξουμε στο μοναδιαίο πίνακα που θα έχει ορίζουσα 1, συν 1. Και πόσες αντιμεταθέσεις θα κάνουμε. Ανάλογα τι θα είναι η μετάθεση αυτή. Αν είναι άρτια, θα κάνουμε άρτιο πλήθος. Αν είναι περιττή, θα κάνουμε περιττό πλήθος. Δηλαδή τα σημεία τα πλην θα είναι ή άρτια ή άρτιο πλήθος σημείων πλην 1 ή περιττό το πλήθος. Και τελικά η ορίζουσα του πίνακα α είναι ένα άθροισμα α1 θ1 α2 θ2 και ούτω καθεξής α θ του νη. Ο δείκτης του αθροίσματος εκτείνεται, η μεταβλητή είναι στο σύνολο των μεταθέσεων. Μόνο που εδώ έχουμε ένα συν ή ένα πλην, γι' αυτό πρέπει να βάλουμε και το σημείο της μετάθεσης, που είναι ή συν ή πλην. Το σίγμα του θήτα είναι το σημείο, ή συν ή πλην. Επομένως, στην ορίζουσα του πίνακα αυτού θα έχουμε τα μισά συν, τα νη παραγωνικών δεύτερα συν, τα νη παραγωνικών. Αυτό, παιδιά, επίσης, μας δίνει το δικαίωμα να πούμε, άρα, η συνάρτηση που είπαμε ότι η συνάρτηση της ορίζουσας είναι εκείνη με εκείνες τις ιδιότητες, υπάρχει. Ως τώρα, είχαμε διάφορα ερωτηματικά. Σας είχα πει ότι η ορίζουσα είναι μια συνάρτηση από τους τετραγωνικούς πίνακες που έχουν αυτή και αυτή και αυτή την ιδιότητα. Ναι, αλλά δεν ξέραμε αν υπάρχει. Μπορεί να έχει καμιά εσωτερική αντίφαση. Εδώ βρήκαμε έναν τύπο της ορίζουσας. Κάνουμε αυτό διάφορες πράξεις και βρίσκουμε και το υπολογίζουμε. Ένα το κρατούμε. Άρα η συνάρτηση της ορίζουσας υπάρχει και δεν φτάνει μόνο αυτό. Εάν εμείς βρούμε την ορίζουσα ενός πίνακα με άλλον τρόπο, θα συμπίπτει με τούτο. Όταν μιλήσουμε για το ανάπτυγμα της ορίζουσας, το ανάπτυγμα της ορίζουσας, αν ικανοποιεί εκείνες τις τρεις ιδιότητες, θα ικανοποιεί χάρη και με αυτό. Μια τιμή δηλαδή. Είναι μια συνάρτηση, επομένως παίρνει μια τιμή η ορίζουσα. Τι είναι. Σκέφτεσαι τι θα κερδίσεις. Πώς? Ο τέχτης Κυριακή. Περίπου. Τι δουλειάσκηση. Θα έχετε δηλαδή μία ερώτηση και 800 πάνω κάτω από την ιδέα. Κατά μέσο ώρα. Δεν μπορείτε να βάλετε μία άσκηση και να μιλήσουμε, αλλά να βάλετε... Δεν είναι εύκολο να μου το έλεγχο. Γιατί το θέλεις έτσι. Γιατί έτσι... Δηλαδή θέλεις μία άσκηση κλειστού τύπου. Απέδειξε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ναι, αλλά αυτό δεν σε βοηθάει, δεν βοηθάει κάπως το ερευνητικό σου πνεύμα. Δηλαδή είναι σαν να δέχεσαι την αυθεντία ότι αφού το είπε ο Κύριος, εντάξει, πώς λέει, στο δημοτικό. Ναι, αλλά όταν έχω μια ερώτηση και που κάπως πέντε ή έξι, όπως ήταν εκλόμενο. Η άποψή μου, επιλογές, αγαπητή Ιωάννα, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει μαθαίνω. Τι σημαίνει μαθαίνω. Γιατί δεν πήγαινε χημικό. Ίσα-ίσα η χημεία είναι μια πολύ σπουδαία επιστήμη και κατά τη γνώμη μου αυτό που γίνεται στα σχολεία μια ώρα κάνεται στη σχολεία, την εβδομάδα. Ναι, αλλά αν σκεφτείτε ότι η ζωή μας εξαρτάται πολύ από τη χημεία, πόσα πράγματα
φτιάχνονται και έχουν τη βάση τους στη χημεία. Μάλλον θα έπρεπε να ήταν περισσότερες οι γνώσεις. Και έχουν πιο ουσιαστικές. Ναι, σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Μου έλεγε ένας συνάδελφος, άλλες φορές πηγαίνανε εκδρομή, άλλες φορές έτσι, άλλες φορές, και τελικά δεν κάνανε. Το βάζω από άποψη έτσι τα θέματα που λες. Γενικά πώς πάει και μια άσκηση μετά την πολέμη. Εντάξει, δεν έχω αποφασίσει ακόμα, ακριβώς. Αρκεί να μην έχει παράξενο νούμερο όπως την προηγούμενη φορά. Εντάξει, καλώς. Μα είπαμε ότι χρησιμοποιούμε και τα υπολογιστικά πακέτα τώρα. Δεν κάνουμε πρέσεις. Ας τις εξετάσεις, δεν θα πούμε. Εντάξει, μιλάτε για τις εξετάσεις ή για το τεστ τώρα. Στις εξετάσεις, εντάξει, αλλά λίγο πολύ με τις εξετάσεις, παιδιά, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα. Εντάξει, ποιο είναι το ζήτημα, ότι είναι τρεις ώρες. Καταρχήν μπορεί να είσαι εκείνη την φορά κάπως να είσαι, ας πούμε, σε άρρωστο. Δεν θέλω να σας, εντάξει. Αλλά για να μην γράψεις. Εξαρτάται από τρεις ώρες. Για τις πανελλήνιες. Για τις πανελλήνιες. Ποιο? Από τη ποιο το αυτό το της Κυριακής. Εγώ δεν μπορώ να ξαναγράψω το Word, αλλά θα το φέρω σε γιατί. Ναι. Δεν μπορώ. Γιατί. Το Word είναι δύσκολο. Χρειαζόμαστε τέτοιο που να έχει... Καλά, αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, δεν θέλει να γράψει, απλώς δηλώνει ότι δεν θέλει, μου το φέρει σε χαρτί. Αλλά γιατί όμως. Σε λίγο καιρό, μετά από 100 χρόνια, θα εξαφανιστούν τα χαρτιά, δεν θα υπάρχουν χαρτιά. Αυτό είναι το χειρότερο. Πες 100 χρόνια. Ποιος θα μας πει μια απόδειξη, τι λες. Μια απόδειξη, τι να πω. Γιατί, η ορίζουσα του πίνακα αυτό. Για τη βρωμέ. Ναι, πώς είναι. Και γιατί. Εσύ με τη χημεία τι λες. Πώς θα βρούμε την ορίζουσα. Την ορίζουσα του πίνακα αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα που είπαμε πριν. Ποιο? Που δεν θυμάμαι το όνομά του. Πώς ήρθε. Του Κούλ, πώς. Του Σάρου. Αυτή είναι 4x4. Μόνο για 3x3 είναι. Μόνο για 3x3 είναι. Πάντως η ορίζουσα είναι 120 στάδια. Αλλά πώς θα το βρούμε αυτό είναι. Το γινόμενο πήρε. Ναι. 4x5 20. 20x6 είναι. Ναι. Γιατί δεν το κάνουμε έτσι. Πώς ήρθε. Γιατί δεν είναι απόδειξη. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι ίσο. Η πρώτη γραμμή επί την ορίζουσα του πίνακα 1, 0, 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
Τι έκανα, έκανα την πρώτη γραμμή 1-0-0-0-0 επί 2. Γιατί, να χρησιμοποιήσω ότι θα είναι η πρώτη γραμμή είναι γενόμενο του 2 επί αυτή τη γραμμή. Ίσον. 2. Την πρώτη γραμμή δεν την πειράζουμε. Η δεύτερη γραμμή είναι 3 επί κάποια άλλη με άσο. Θα είναι επί 3 λοιπόν θα βγει απ' έξω. 0-1-0-0-0-0-4-0-0-0-0-5. Με την ίδια λογική. Θα βγει 2 επί 3 επί 4 επί 5 επί τον πίνακα που είναι ο μοναδιαίος πίνακας. 0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0-1 που είναι ένα αυτό, σύμφωνα με τον ορισμό. Πώς? Αυτό τώρα μπορούμε να το γενικεύσουμε. Γενικά. Γενικά, τι έχουμε. Ένας πίνακας διαγώνιος, D1, D2, D3, D0 παντού. Αυτός είναι η ορίζουσα ενός διαγώνιου πίνακα, ισούται με το γινόμενο των στοιχείων της κυρίας διαγωνίου. Με την ίδια λογική. Θα βγει D1, επί μετά θα είναι μοναδιός του. Αυτός ο πίνακας λέγεται ανωτριγωνικός πίνακας. Κοιτάξτε, άμα φέρουμε την κύρια διαγώνιο, κάτω από την κύρια διαγώνιο είναι 0. Γιατί, πώς, η ορίζουσα ισχυρίζουμε ότι είναι α, β1, γ2, δ3. Δηλαδή και εδώ είναι το γινόμενο των στοιχείων της κύριας διαγωνίας. Τα άλλα δεν μετράνε. Πώς θα τα αποδείξω. Αυτό κανονικά θα έλεγα μετά την παρτίδα, μετά τα χαρτιά, θα μπορούσατε να τη λύσετε, αλλά κανονικά είναι πάρτι πριν. Θα σας πω έναν τρόπο δηλαδή. Φανταστείτε, θα χρησιμοποιήσετε μία πρόταση που λέει ότι μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε μία γραμμή επί κάτι και να την αφαιρέσουμε και την προστάσουμε σε κάτι άλλο, χωρίς δεν αλλάζει η ορίζουσα. Αν εδώ είναι 0, κάτι γίνεται. Αν είναι διάφορο του μηδενός, μήπως μπορούμε να μηδενίσουμε κάποια πράγματα με τις γραμμοπράξεις για να οδηγηθούμε σε έναν πίνακα διαγώνιο που ξέρουμε. Κάντε αυτό και θα τα πούμε την Παρασκευή ξανά.
ουσιαστικά ότι αν αφαιρέσουμε μία γραμμή από μια άλλη, δεν αλλάζει τίποτα στον ορίζουσα. Δεν αλλάζει ο ορίζουσα. Ούτε ο ορίζουσα αλλάζει, ούτε πρέπει να κάνουμε κάτι απέξω. Όχι. Αυτή είναι η μόνη γραμμοπράξη που δεν αλλάζει τίποτα στην όλη. Ωραία, άρα είναι. Δώσουμε εκείνο παράγοντα το δέλτα 3 έξω και να φέρουμε δέλτα 2 φορές από την από πάνω. Δώσουμε εκείνο παράγοντα το γάμα 2 απ' έξω. Φέρουμε γάμα 2. Κάνουμε και τις σχετικές γραμμοπράξεις για να το κάνουμε διαγώνιο. Ναι, ναι, ναι. Και μετά προκύπτει από... Τώρα, εάν κάποιο το ΔΕΛΤΑ 3 ήταν 0, ήταν 0 αμέσως. Ναι. Αν κάποιο από αυτά είναι 0, θα φανεί αμέσως. Ναι, ναι. Αν είναι διάφορο το 0, θα φανεί το άσχος, μπορεί να κάνουμε και δύο. Με εγγυμένο του ματωτό. Άρα, τελικά, ένα μηδενικό διαγώνιο, πρέπει να είναι ανωτογονικό ή κάτω. Αν είναι ανω ή κάτω το γονικό μέρο. Ή διαγώνιο. Αυτά σας φαίνονται πιο δύσκολα ή πιο εύκολα από τα προηγούμενα. Πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα. Ναι, γιατί. Δεν ξέρω. Υπολογιστικά ίσως. Ίσως επειδή δεν αποδείξαμε τις μεταθέσεις. Το τέλος θα στο υπόσχομαι. Τώρα τι μάθημα έχει κάνει. Θα περιοριστικό, έχουμε ασκήσεις. Μας κάνει ένας τριτοετής, Σκεπτικού σας είδα σήμερα, γιατί είναι σαν τέτοιο. Κουρασμένοι. Και αυτό. είναι ωραίο αυτό το κομμάτι. Μου αρέσουν πολύ ωραίο, δεν ξέρω γιατί. Πιο πολύ ωραίο σε σχέση με τα άλλα. Ναι, τα έλεγα ναι. Το εύκολο και δύσκολο, τι πιο... Εύκολο και δύσκολο... Ή δεν τίθεται. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Οπότε έχω καταλάβει από όσο γύρω είμαι μέχρι στιγμή στο μαθηματικό, μου αρέσουν περισσότερο τα εφαρμοσμένα πράγματα. Οπότε αυτό επειδή απαιτεί λίγο πιο εφαρμοσμένη λογική, πιστεύω είναι πιο κοντά σε αυτό σε κάτι που θα μ' άρεσε. Ή ορίζουσα. Αλλά την τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι σημαίνει εφαρμοσμένο, γιατί σημαίνει. Ναι, είναι λίγο σχετικό και αυτό. Ίσως από κάποια σπουδαία εφαρμογή κρίνεται ένα σπουδαίο θεόλιο. Ναι, πάντα. Οπότε ναι, είναι λίγο σχετικό αυτό. Δεν τίθεται τόσο. Απλά εντάξει, το βρίσκω παρόμοιο, ας πούμε, σε διαστική και πληροφορική και τέτοια πράγματα. Και... Ναι. Που είναι και τα δύο που μένουν μαθήματα. Εσύ, Αγγελική, πώς το βλέπεις το πράγμα. Μ' αρέσουν. Και τα προηγούμενα ρέιδα. Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι ωραία τα προηγούμενα. Αυτά είναι πιο ωραία. Γενικά, δηλαδή, την γραμμική άλγεβρα, σαν βαθμό δυσκολίας, σε σχέση με τον απεριστικό, δεν πρέπει να είναι. Πιο δύσκολο. Όχι, περιστικό είναι πιο δύσκολο. Το μόνο είναι ίσως δεν είχατε πληροφορίες αυτού του τύπου στο σχολείο, ας πούμε. Ενώ με τις συναρτήσεις ήταν πιο εξοικειωμένοι. Τα συνηθίζουμε όμως αυτά. Τώρα το άλλο έχει πολλούς ορισμούς, πολλά θεωρήματα. Θέλει τουλάχιστον περισσότερο προσεκτικό διάβασμα. Ουσιαστικά, ο περιστικός, ναι. Ενώ εδώ πέρα, εντάξει, με ασκήσεις γίνεται πιο εύκολα κατανοητό. Επίσης, να μην πηγαίνουμε γρήγορα εκεί. Δεν προλαβαίνετε να τα καταλάβουμε. Όταν πηγαίνουμε γρήγορα, πηγαίνουμε, αλλά προλαβαίνουμε να τα καταλάβουμε. Κάποια ακόμα στους γενισμένους. Ναι, είναι τώρα στους διαστηματικούς χώρους κάποια άλλα. Εντάξει, ακολουθούμε διαφορετική διαδρομή, αλλά όχι την ταχύτητα. Ναι, δεν είναι ότι δεν προλαβαίνω. Τα ίδια θα κάνουν όλα τα τμήματα. Στο τέλος όλα τα ίδια θα κάνουν. Απλά κάνουν τις ασκήσεις παράλληλα με τη θεωρία, εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε πολύ ασκήσεις. Ναι, ίσως και αυτό είναι καλύτερο. Πρώτα όλη η θεωρία και μετά όλες οι ασκήσεις. Τουλάχιστον εμένα μου φαίνεται πιο καλό. Για μένα από διδακτική άποψη είναι πιο καλό να δείτε την εικόνα όλη και μετά τα επιμέρους, τα
σκοτεινά σημεία. Σαν να είσαι ψηλά, ας πούμε, κάπου να βλέπεις και μετά να τα κοιτάς. Έχει τις δυσκολίες της, βέβαια. Ανάλογα με τα θέματα εξετάσεων δημοσιεύτηκαν στο... Ναι. Πώς τα βλέπετε αυτά. Εγώ δεν πήγα ακόμα να εξετάσεις, δεν έχω. Δείξτε μια ματιά και... Το δίπλωτο. Το Φεβρουαρίου. Και τι. Το δίπλωτο. Με το δύο δηλαδή περνάς. Τα δύο περνάς. Μα το ζήτημα είναι... Πόσα θέματα είναι. Να περνάς, θέλεις να πούς. Όχι. Όντας μαθηματικός, δεν είναι η ντροπή να πηγαίνεις για να περάσεις. Παίρνεις πάνω από το 5. Παίρνεις μέχρι 10 είναι το άριστο. Πώς τα θέματα είναι. Τα θέματα εξαρτάται κάθε φορά. Άλλες φορές 4, άλλες φορές 5. Όσο υπάρχει περισσότερη διάθεση, γίνεται περισσότερο. Ωραία. Εντάξει. Υπάρχει στο καλό για σας.